Θα μιλήσουμε για τη σχέση των επέδων της οστοποντίνης πλάσματος με την παρουσία και τη βαρύτητα ενδεχομένως της περιφερικής αγγειακής νόσου σε άτομα με και χωρίς σαχαροδιαβήτη τύπου 2. Τι είναι η οστοποντίνη? Η οστοποντίνη είναι μια ψυαλογλυκοπρωτεΐνη που καταρχάς ανιχνεύτηκε στην εξοκυτάρια θεμέλια ουσία των οστών και θεωρήθηκε ότι παράγεται πρωτίστως από τα οστοκύτταρα. Με όλα αυτά προοδευτικά έγινε ξεκάθαρο ότι παράγεται από μια τεράστια ποικιλία κυττάρων του εριστικού υποστρώματος, του αγγειακού τυχώματος και του ανοσολογικού συστήματος και τελικά τις αναγνωριστήκανε πέρα από το ρόλο της στη διαδικασία της φυσιολογικής και της έκτοπης οστεοποίησης, έτσι ένα τεράστιο φάσμα φυσιολογικών ρόλων και συμμετοχής σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις. Θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι από τα μόρια που είναι στο σταυροδρόμι, ας πούμε, επιτραπεί δηλαδή ο όρος, μεταξύ της παχυσαρκίας, της χρόνιας φλεγμονής, της νοπλασματικής νόσου και της αγγειακής νόσου. Αναφορικά με τον ρόλο της στην οστεοποίηση, αυτός είναι σημαντικός τόσο στην κανονική επιμετάλλωση των οστών, όσο και στην έκτοπη ή μεταστατική οστεοποίηση που συμβαίνει και στο αγγειακό τύχωμα και έτσι, ας πούμε, η κλινική της ανέβρεσης σε ένα άτομο, ειδικά με σαχαροδιαβήτη χρόνια νεφρική νόσο, που αντικατοπτρίζεται από έναν σφυροβραχιόνιο δείκτη παράλογα τρόπον την υψηλό, χαρακτηρίζεται ως κλήρωση του μέσου χιτώνα ή σκλήρωση Μένκενμπεργκ. Και έτσι λοιπόν ο σκοπός της παρούσας μελέτης, επειδή γενικά έχει τεκμηριωθεί μέχρι τώρα η συσχέτιση των επέδων της οστοποντίνης τόσο με την παρουσία όσο και την έκταση της εγκεφαλοαγγειακής νόσου και της στεφανίας νόσου, θελήσαμε να δούμε κατά πόσον υπάρχει και μία έτσι συσχέτιση με την περιφερική αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων. Έτσι λοιπόν εξετάστηκαν συνολικά 136 άτομα, 70 με σαχαροδιαβήτη τύπου 2 και 66 άτομα χωρίς σαχαροδιαβήτη. Ήταν μη συγκριτική η μελέτη, έγιναν παρατηρήσεις στο εντός κάθε πληθυσμού ξεχωριστά και η διάγνωση περιφερικής αρτηριοπάθειας έγινε με την ως ορίστηκε ως η απουσία φυσιολογικής τριφασικής κυματομορφής στο έχρωμο αρτηριακό ντόπλερ των περιφερικών αρτηριών των κάτω άκρων. Επίσης, σαν έτερο μέτρο, μετρήθηκε και ο σφυροβραχιόνιος δείκτης. Τα επίπεδα οστοποντίνης μετρήθηκαν με Luminex. Και για να δούμε εδώ τους δύο παράλληλους πληθυσμούς μας, 70 και 66 άτομα με και χωρίς διαβήτη αντίστοιχα. Έτσι, περίπου η μισή είχαν περιφερική αρτηριακή νόσο από τα άτομα με διαβήτη. Αρκετά λιγότερα άτομα στην ομάδα χωρίς σαχαροδιαβήτη και γενικώς μεταξύ των δύο εκάστοτε ομάδων υπήρχαν ενδεχομένως αναμενόμενες διαφορές ως προς τη διάρκεια του διαβήτη, για παράδειγμα, στο λιπηδεμικό προφίλ που ενδεχομένως η παράδοξη παρατήρηση του ότι αυτοί που είχαν αρτηριακή νόσο είχαν καλύτερο λιπηδεμικό προφίλ, μάλλον σχετίζεται με την συχνότερη λήψη στατινών. Και επίσης είχαν και περισσότερη, αυτό πιο φανερό στην ομάδα του σαχαρόδους διαβήτη, περισσότερη, ας πούμε, μεγαλύτερη συχνότητα περιφερικής νευροπάθειας και νευροπάθειας του καρδιαγγειακού αυτονόμου νευρικού συστήματος. Τώρα, ενώ ήταν μη συγκριτική μελέτη, αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι μεταξύ των δύο ομάδων υπήρχε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα οστοποντίνη, στο πλάσμα, υπέρ των ατόμων χωρίς σαχαροδιαβήτη, ένα έβριμα έτσι ενδιαφέρον, δίσταντη απόψεις λίγο στη βιβλιογραφία ως προς αυτό. Και αναφορικά με τα αποτελέσματά μας, τόσο και στις δύο ομάδες, εν πάση περιπτώσει, τα επίπεδα της οστοποντίνης ήταν μεγαλύτερα, υψηλότερα μεταξύ των ατόμων με περιφερική αρτηριακή νόσο σε σχέση με αυτούς που είχαν φυσιολογικές αρτηρίες στα κάτω άκρα. Επίσης, αναφορικά με τη σχέση της οστοποντίνης με το σφυροβραχιόνιο δίκτυο, αυτή ανεβρέθηκε στατιστικά σημαντική και αρνητική και στις δύο ομάδες και στην πολυπαραγωγική ανάλυση, όπου συμπελήφθησαν παράγοντες σημαντικοί στη μόνο παραγωγική ανάλυση που δεν σας δείχνω για λόγους οικονομίας χρόνου και άλλοι παράγοντες ενδιαφέροντος, εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι υπήρχε μια ανεξάρτητη στατιστικά σημαντική σχέση των επέδων τη οστοποντίνη με την παρουσία τη περιφερική αρτηριακή νόσου, ανεξάρτητα από πολλαπλού ήδη αναγνωρισμένου άλλου παράγοντε κινδύνου, όπω είναι η νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματο, η νεφροπάθεια, ο ρυθμό πειραματική διήθηση στα άτομα χωρί σαχαροδιαβήτη κτλ. Περαιτέρω, μεταξύ των λίγων ατόμων στους οποίους ανεβρέθηκε η σκλήνηση αυτή του Μένκενμπεργκ με το κλινικό κριτήριο του σφυροβραχιόνιου δείκτη πάνω από 1,3 και σε αυτούς, όπως ενδεχομένως περιμέναμε, τα επίπεδα της οστοποντίνης ήταν πολύ πολύ υψηλότερα σε σχέση με του υπόλοιπου δείγματος αφενός και αφετέρου σε σχέση με τα άτομα που είχαν περιφερική αρτηριακή νόσο με βάση το κριτήριο του σφυροβραχιόνιου δείκτη. Επιπλέον,
ανάλυση που έγινε στο σύνολο του δείγματος, τιμές διορθωμένες, σταθμισμένες ως προς την ηλικία και την παρουσία ή όχι σακαρούδους διαβήτη, υπήρχε μια προοδευτική αύξηση των επιπέδων της οστοποντίνης πλάσματος μεταξύ των ατόμων με τριφασική, διφασική, μονοφατισική και αμβλημένη αρτηριακή ροή. Συμπερασματικά, τα επίπεδα της οστοποντίνης διαπιστώθηκαν υψηλότερα μεταξύ των ατόμων με περιφερική αρτηριακή νόσο, τόσο με διαβήτη τύπου 2 όσο και χωρίς διαβήτη, και παραμένει να διασαφινιστεί κατά πόσον υπάρχει κάποιος αιτιολογικός, παθογενετικός προγνωστικός ρόλος της οστοποντίνης στην περιφερική αρτηριακή νόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Εξαιρετική η μελέτη, εξαιρετική η σύλληψη και πιστεύω ότι μπορεί να βγουν πολλά πράγματα με αυτόν τον καινούριο δείκτη. Είναι πραγματικά όμως ιδιαίτερο να μπορείς να μετρήσεις έναν δείκτη που μέχρι τώρα ήταν άγνωστος για να εκτιμήσεις πιθανότατα μία αρτηριακή νόσο. Mm-hmm. Όχι μόνον περιφερική, προφανώς είναι και ανεξάρτητος δείκτης και για τη Στεφανία νόσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και για τη Στεφανία και για την εγκεφαλοαγιακή και για σε άλλες καταστάσεις πλην της αγκιακής νόσου έχει ένα προγνωστικό ρόλο, ας πούμε, σε αρκετά. Συνοπλασματικές νόσους αυτή τη στιγμή δεν έχω βέβαια έτοιμο παράδειγμα. Mm-hmm. Ας πούμε, είναι ένας δείκτης του μεταστατικού δυναμικού. Εκεί θέλει λίγο προσοχή τώρα, γιατί αν κάποιος έχει υψηλή οστοποντίνη και θα πούμε τι ακριβώς έχεις, έχεις καρκίνο ή έχεις αγκιακή νόσο, αλλά για τις συνοπλασματικές προβλήματα. Αλλά είναι σημαντικό ως δείκτης αγκιακής δυσλειτουργίας ενός ατόμου με διαβήτη ή χωρίς διαβήτη. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα το προχωρήσετε, θα κάνετε και δημοσιεύσεις. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι... Έτσι, ήταν αδύνατο να μην είναι. Διακρίνει, φαίνεται ποια μελέτη και ποια εργασία πηγαίνει πολύ ψηλά. Μάλιστα, θα τρομάσεις χαρητήρι. Υπάρχει κάποιος να ρωτήσει κάτι γι' αυτό? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οστεοποντίνη, πόσο μακριά είμαστε να μετράμε εύκολα? Θέλει μόνο Luminex με ακριβό αντιδραστήριο, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι για το αντιδραστήριο νομίζω είναι, όπως όλα αυτά τα έτοιμα kit, είναι σε αυτή την κατηγορία τιμών που είναι ψηλή αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης δεν είναι, και η αλήθεια είναι προς το παρόν, μια τελείως στανταρισμένη μέθοδος μεταξύ των διαφορών kit, και γι' αυτό υπάρχουν και ασυμφωνίες στη βιβλιογραφία στο τι θα... Εύχομαι η οστεοποντίνη να έχει καλύτερη τύχη από την ομοκυστέινη όσον αφορά... Μάλιστα. Αν δεν έχουμε ερωτήσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ.